Είναι Σάββατο απόγευμα στη Μεταμόρφωση. Δεύτερη μέρα για την έκθεση Ερώτικα 2010, που για τρίτη συνεχή χρονιά δείχνει ότι η ελληνική οικονομία έχει ακόμη κάποιους τομείς που μπορεί να αφήσουν μεγάλα κέρδη. Το σεξ. Διοργανωτής της έκθεσης Athens Erotica είναι ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Χαραλάμπους. Έχει επενδύσει και συσσωρεύσει μια εμπειρία που αποφέρει όχι και τόσο αμελητέα ποσά. Πάνω από 40.000 οι επισκέπτες, 15 ευρώ το εισιτήριο την ημέρα, πλήθος εκθετών όλων των κατηγοριών. Ο τζίρος δείχνει μεγάλος αν υπολογίσει κανείς τα προϊόντα που πολλούνται σε ένα τριήμερο, το ενίκιο των περιπτέρων και μια πελατεία που αναζητεί ροζ διαλύματα στην πικρή καθημερινότητα. Ο Βαγγέλης Χαραλάμπους επισκέπτεται το περίπτερο της Θεοφανίας. Η Θεοφανία είναι ένα μοντέλο που έχει φτιάξει όνομα στην αγορά από τη συμμετοχή της σε ερωτικές ταινίες υψηλής αισθητικής, όπως λέει στα διαφημιστικά του. Παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών πουλάει η ίδια εδώ τα DVD της, ακόμη και σε Blu-ray ποιότητα. Η Θεοφανία παρουσιάζει το πρόγραμμα, τα show στην κεντρική σκηνή. Η έκθεση δίνει πολλές ευκαιρίες. Το κύριο χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι ότι απενοχοποιεί τον έρωτα, απενοχοποιεί το σεξ, απενοχοποιεί τη σεξουαλική μας ζωή. Αυτό που μέχρι τώρα δεν θέλαμε να παραδεχτούμε, το κρατούσαμε κρυφό, εδώ το φέρνουμε στην επιφάνεια. Μπορούν οι φίλοι επισκέπτες που έρχονται και οι φίλες επισκέπτριες να εκφραστούν ελεύθερα, να αγοράσουν τα αξεσουάρ που θα ανανεώσουν την ερωτική του ζωή. Πράγματι, σε ένα μεγάλο ποσοστό οι επισκέπτες είναι ζευγάρια. Οι διοργανωτές μιλούν για το 30% που ψάχνει γέφυρα σε προβλήματα μέσα από το σεξ. Οι εκθέτες προβάλλουν τα προϊόντα τους με την παρουσία κατάλληλων πολυτριών και ντεκόρ. Η επισκεψιμότητα, ωστόσο, δείχνει να είναι μικρότερη από πέρσι. Πόσο αντέχει αυτή η βιομηχανία στην κρίση? Αντέχει. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι η κρίση έχει επηρεάσει και τη βιομηχανία του σεξ, όπως όλους τους τομείς στην ελληνική οικονομία. Όμως κρατιέται καλύτερα από άλλους τομείς της οικονομίας. Δεν είναι τόσο απελευθερωμένα τα πράγματα στην Ελλάδα όσο σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Είμαστε λίγο πολύ δήθεν. Προσποιούμαστε κάποια πράγματα, δεν εκφραζόμαστε ελεύθερα. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό. Όμως παρατηρούμε ότι σε νέες γενιές, σε ανθρώπους που είναι νεότεροι, εκφράζονται πολύ πιο άνετα και πολύ πιο ελεύθερα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Στην κεντρική σκηνή της έκθεσης έχει αρχίσει το show. Η Θεοφανία παρουσιάζει μια κοπέλα που εργάζεται σε strip show της Αττικής. Έχει μεγάλη εμπειρία. Μαθαίνουμε ότι για τέτοιες εμφανίσεις τα μεροκάματα φτάνουν πολύ ψηλά και ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο εάν στην αγορά του σεξ πουληθούν ονόματα που μπορεί να φαντασιώσουν τον αντρικό πληθυσμό της χώρας. Η εταιρεία Σιρήνα εφαρμόζει πιστά αυτή την αρχή τους τελευταίους μήνες. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγών τσόντα στην Ελλάδα και φαίνεται ότι έχει πιάσει το σφιγμό του νεοέλληνα. Στην έκθεση η εταιρεία έχει το κεντρικό περίπτερο με τις περισσότερες επισκέψεις. Όλοι οι πρωταγωνιστές είναι εδώ και όλοι θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί τους. Ο Βαρβάτος, ο Ντούρος, ο γιατρός. Πριν μερικές μέρες κυκλοφόρησε η νέα ταινία με τη Μαριάννα Ντούβλη. Ευκαιρία εδώ να διαφημιστεί το προϊόν και να πουλήσει. Πριν ένα μήνα η τσόντα της Τζούλιας Αλεξανδράτου είχε φτάσει να σχολιάζεται ακόμα και στη Βουλή. Η συμμετοχή διάσημων κοριτσιών όλοι περιμένουν να σπρώξουν ακόμη περισσότερο τις τσόντες. Πιστεύω πως ναι.
ενδιαφέρεται, του αρέσει ας πούμε ότι μένω στον χώρο με κάποιες επώνυμες κοπέλες, όμορφες. Και γενικά πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλες, θα υπάρξει συνέχεια πάνω από το πράγμα. Όμως το γουστάρι, του αρέσει αυτό το πράγμα. Τσιμπουκλού. Σε παρακαλώ. Τι λόγια είναι αυτά, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Το blowjob είναι. Τι λες τώρα, η κοπελίτσα μας. Σου κάνει αυτή για τέτοια πράγματα. Επιμένω ότι είναι για όλα. Είναι καταπληκτική. Με το χαμόγελο, με το βλέμμα αυτό το πονηρό, όλα. Εντάξει. Και βυζιά ωραία έχει, στιτά. Θα συνεχίσει. Ωραία. Λοιπόν, thank you. Κάποτε ο Γκουσγούνης ήταν ο μεγάλος ήρωας των πορνό. Για ο Δημήτρης Σιρινάκης τον επανέφερε στο προσκήνιο. Αλλά αν ο Γκουσγούνης ανήκει στο παρελθόν της ιστορίας της τσόντας στην Ελλάδα, τώρα δημιουργούνται από την εταιρεία Σιρίνα άλλοι μύθοι. Όπως ο γιατρός. Έχει παίξει σχεδόν σε όλες τις ταινίες του Σιρινάκη. Μα νομίζω έχουν ήδη δημιουργηθεί και Θεού θέλοντος και συνελλήνων επίσης συνεπικουρούμενων πηγαίνουμε και κατευθυνόμαστε προς μια τέτοια κατεύθυνση και την ενδυναμώνουμε. Γιατί ακριβώς πρεσβεύουμε και ιδίως ο σκηνοθέτης μας ο Δημήτρης, κάτι που το γράφουμε και στο περιοδικό, το Σιρίνα, που συνοδεύει κάθε ταινία μας, πρεσβεύουμε τον πολιτισμό, γι' αυτό και οι ταινίες μας έχουν μέσα και χιούμορ, καλή χρήση της γλώσσας, υπάρχει μια κουλτούρα, υπάρχει όπως είπα προανέφερα ένα χιούμορ. Δεν είναι δηλαδή οι ξερές αμερικάνικες ταινίες, σεξ ξερό και τίποτα άλλο. Για τον ήρωα τον πορνό, η Μαριάννα Ντούβλη εκφράζει τη μεσογειακή ομορφιά. Η Μαριάννα, η Ντούβλη, που είναι κυριολεκτικά το, θα έλεγα, η ενσάρκωση της ελληνικής ομορφιάς, αλλά και βεβαίως και η Ιουλία, δείχνουν ακριβώς αυτό που είπα, ότι επιστρέφει με τα βαΐων και κλάδων ένας παραμελημένος τομέας, που μέσα στην κρίση και στο αίσθημα μειονεξίας που πολύ εξημών είχαμε, επιστρέφουν δρυμύτερα για να τονίσουν κρυφές αξίες τις οποίες είχαμε και δεν αξιολογούσαμε και δεν αξιοποιούσαμε. Ο κεντρικός παρτενέρ της νέας Πορνοστάρ ήταν ο Δημήτρης, ένας Κύπριος που ζει χρόνια στην Αγγλία. Θα με γαμίσει παντού, αν όλα βέβαια αυτά που άκουσα από τη φίλη μου αληθεύουν. My personal feeling is, as long as the woman gives 100% and is doing it because they want to do it, not because just the money, then I'm happy. There's nothing worse than working with someone who all the time she's looking at her watch, what time are we going to finish, what time are we finish. My experience, I didn't work with Julia, I worked with Dovli, and she was very passionate. Το DVD της Μαριάννας Ντούβλη έχει δώσει νέες προοπτικές στο επάγγελμα πορνοστάρ. Η Ηλέκτρα ήταν πρωταγωνίστρια στο DVD «Αγρότησα μόνη ψάχνει». Δεν την ενοχλεί αν Αλεξανδράτου και Ντούβλη έχουν μεγαλύτερο κασέ. Σίγουρα το να υπάρχουν κάποιες ήδη δημοφιλείς οι οποίες ασχολούνται με αυτό το τομέα σαφώς βοηθάει στο να μπορέσουν και άλλες γυναίκες να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο από τη στιγμή βέβαια που πραγματικά τους αρέσει, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να το κάνεις. Ο κύριος σκοπός που ασχολήθηκα με αυτό το επάγγελμα είναι γιατί το απολαμβάνω. Κάνω ό,τι κάνω για το κέφι μου, σαφώς και παίρνω κάποια χρήματα γιατί είναι επάγγελμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτά που πιστεύω ότι αξίζει τη δουλειά μου, έχω συμφωνήσει και τα παίρνω, από εκεί και πέρα ο καθένας ξέρει τι κάνει για τον εαυτό του. Πώς όμως λειτουργούν οι άντρες πορνοστάρ, πώς μπορούν να είναι σε συνεχής στήση? Εδώ είναι όλα. Τίποτα άλλο. Συγκέντρωση όπως το είπες και όλα εδώ. Δεν είναι σαν να μην υπάρχει κανένας. Μόνο έτσι θα κάνεις δουλειά σου. Η γυναίκα δεν έχει πρόβλημα. Ο άντρας γιατί είναι την ώρα που πρέπει να έρθει, αυτά τα 5 λεπτά πρέπει να είναι εκεί. Αλλά είναι όλα εδώ πέρα. Μα θα έλεγα ότι όπως λένε και οι Λατίνοι, ο Σένεκας, ο Κικέρον που έγραψε τον περίφημο λόγο και από εκεί το εκμεύω το ρητό του, in vivo veritas. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι μέσα από τα αποφθέγματα και, τις ονομασίες υπάρχει και η αλήθεια. Γιατί ο κάθε ένας από εμάς, είπα προηγουμένως, ότι παίζει τον εαυτό του και βγάζει στην εξωτερική επιφάνεια την αληθινή του υπόσταση και την πολυδύναμη προσωπικότητά του. Εγώ είμαι ο γιατρός, ο Κώστας είναι ο βαρβάτος, ο Σαφίρης είναι τούρος εργαλείο, σκληρός. Ο Τόνι Καρερά είναι Γάλλος με μεγάλη εμπειρία στις τσόντες. Έχει γυρίσει χιλιάδες σε ολόκληρο τον πλανήτη.
συνεργάζεται με τη Σιρήνα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Γι' αυτόν η ανάπτυξη κινηματογραφικών πορνοπαραγωγών στην Ελλάδα είναι σε άνθηση. Aujourd'hui, la Grèce a un peu ouvert les horizons pour pouvoir permettre à la Grèce de produire elle-même aussi des produits et pas simplement les distribuer des pays extérieurs. Donc, ce qui est une bonne chose. Στη διάρκεια της έκθεσης, εύκολα κάποιοι τράβηξαν αυτές τις φωτογραφίες. Η Τζούλια με το Γάλλο παρτενέρ της, Γιάν Σκοτ. Η Μαριάννα Ντούβλη, στα ιδιαίτερα, με το Δημήτρη. Μια ηθική νομιμοποίηση της συμμετοχής τους και υπόσχεση για νέες περιπέτειες στο μέλλον. Για κάποιους είναι προφανές. Μιλούν για ένα κόλπο, αφού τι περίεργο πλέον να δεχτούν να κινηματογραφήσουν τις απόκριφες στιγμές τους με τις δίθεν σχέσεις τους. Με το αζημίωτο βέβαια.